Στην τελική ευθεία είναι το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ και ο Ρωμανός πατάει γερά στην τρίτη θέση μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής, η ομάδα της Ελιάς ήταν καταιγιστική στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανόμ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-2. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς και συγκεκριμένα στο 4ο μόλις λεπτό, με τον Αντώνη Κομνηνό να μην αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Λίγο αργότερα, στο 26, τη σκυτάλη πήρε ο αδελφός του, Υποκράτης Κομνηνός, ο οποίος με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα αντίθια για το 2-0. Η συνέχεια ήταν προσωπική υπόθεση του Μιχάλη Κεφάκη σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Ο έμπειρος μεσοθετικός αρχικά ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0 με το χρονόμετρο να δείχνει το 35ο λεπτό, ενώ στην επανάληψη το 53 της αναμέτρησης σημείωσε το 4ο τέρμα των γηπεδούχων. Ο Πανόμ έβγαλε αντίδραση και με σκόρ το Ρούκα στο 62 έγινε το 4-1, ενώ 6 λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι είχαν χαμένο πέναλτι καθώς ο Σαββουϊδάκης απέκρουσε την εκτέλεση του Διαμαντάκη. Ότι δεν κατάφερε ο τελευταίος, το πέτυχε όμως το 72 συμπαίκτης του Άριελ Νίκολη, πετυχαίνοντας το 4-2. Το τελικό 5-2 υπέρ του Ρωμανού διαμόρφωσε στο 88ο λεπτό ο Κρανιωτάκης, ο οποίος είχε περάσει το μάτσο σαν αλλαγή. Κλείνουμε τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην έδρα μας, με ένα ευρύ σκορ. Νομίζω ότι φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες μπήκαν μέσα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Το χαρήκαμε, βγάλαμε πράγματα που όλη τη χρονιά μας είχαν βγάλει και μας είχαν κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Οπότε χαιρόμαστε που κλείσαμε μια τόσο καλή και πιστική εμφάνιση και κοιτάζουμε πλέον το τελευταίο παιχνίδι ώστε να τελειώσουμε τη χρονιά όσο το δυνατόν καλύτερα. Νομίζω ότι ο Ρωμανός ήταν δίκαια κέρδισε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Εμείς από 3 λάθη νομίζω φάγαμε 3 γκολ. Το ίδιο και στο δεύτερο. Ατομικά λάθη και τρώμε γκολ. Νομίζω αυτό είναι καθαρά έλλειψη σοβαρότητας. Νομίζουμε ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.